εσείς, και το λέω με απόλυτη επίγνωση όσων λέω, με αυτές τις δηλώσεις των υπουργών σας, με αυτή τη στάση του ίδιου του κ. Μητσοτάκη, εσείς είστε μια κυβέρνηση γεμάτη Λουδοβίκους και Μαρίες Αντουανέτες. Εσείς δεν είστε κυβέρνηση των Αθηνών, είστε πια κυβέρνηση των Βερσαλιών. Μακριά από την πραγματικότητα που βιώνει ο μέσος πολίτης. Δεν έχετε επαφή με την πραγματικότητα. Επειδή όμως δεν έχετε επαφή, εγώ θέλω να σας φέρω σε επαφή με την πραγματικότητα. Και να σας πω ότι αυτές οι εικόνες που θελήσατε να αποκρύψετε είναι εικόνες που εξοργίζουν το μέσο πολίτη. Ξέρετε γιατί? Διότι ο μέσος πολίτης βιώνει έναν ιδιότυπο αυταρχισμό όλες αυτές τις μέρες. Καταθέτω στα πρακτικά περιστατικά τα οποία ενδεχομένως να γνωρίζετε. Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Νοεμβρίου. Τρία πρόστιμα. Τρία. Μουσικός του δρόμου. Στη Θέρμη. Στην πλατεία της Θέρμης. Μουσικός που έπαιζε βιολί στο δρόμο. Ένα πρόστιμο για τη μη χρήση μάσκας, διότι πώς αλλιώς θα τραγουδούσε. Δεύτερο πρόστιμο για άσκοπη μετακίνηση, επειδή είχε στείλει SMS για εργασία, ενώ εσείς δεν αποδεχθήκατε την εργασία. Τρίτο πρόστιμο για κατάληψη δημόσιου χώρου. Σύνολο 500 ευρώ πρόστιμο στη μουσικό του δρόμου. Και εσείς κάνετε μοτοκρός, χωρίς μάσκα. Χανιά. Χαροκαμένη μητέρα. Στο μνήμα του παιδιού της, στα νεκροταφεία. Απειλήθηκε με πρόστιμο. Εδώ. Κρέστενα. Ηλία. Αστυνομική αθλειότητα. Ο έγκυρος δημοσιογράφος, ο κ. Νοδάρος. Αστυνομική του αστυνομικού τμήματος Κρέστενας. Πραγματοποίησαν έλεγχο. Έξω από την Τράπεζα Πειραιός. Στην Κρέστενα, ηλικιωμένος πολίτης. Που πήγε να πάρει τη σύνταξή του 360 ευρώ. Έφαγε πρόστιμο 300 ευρώ επειδή η μάσκα του ήταν κάτω από τη μύτη. Και έκλαιγε ο άνθρωπος. Πήγε να πάρει τη σύνταξή του 360 ευρώ και έφαγε 300 ευρώ πρόστιμο. Επειδή είχε τη μάσκα κάτω από τη μύτη. Θα ζητήσετε μία συγγνώμη από αυτούς τους ανθρώπους? Θα ζητήσει ο κ. Μητσοτάκης μία συγγνώμη από αυτούς τους ανθρώπους? Θα τους δώσετε πίσω το πρόστιμο που τους επιβάλλατε? Αυτός ο άνθρωπος θα ζήσει μέσα στην καραντίνα και χωρίς τη σύνταξή του αυτό το μήνα. Τι με κοιτάτε? Προφανώς ξέρω ότι αυτά που θα πω σήμερα δεν θα τα δείξουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί το βράδυ.